Καλημέρα. Καλημέρα, κουμέρα. Καλημέρα. Τι καμνείς? Καλά είμαι. Θα κάνουμε μια καραντινάτη Αριστονίτη. Σήμερα, Αριστοτρίτη. Μια καραντινάτη Αριστοτρίτη. Το γύρισμα μας δεν μπορούμε να το κάνουμε από κοντά. Εδοκιμάσαμε τις 25 του Μάρτη το Skype. Είδαμε ότι μας ταιριάζει. Ναι, ναι. Μια χαρά βγήκε, νομίζω. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 12. Σου είπα, μου είπες, να ξεκινήσουμε 9. Ναι, σου εγώ είπα. Η ώρα 9 παρά 3 ήμουν εδώ, άβαυτη όμως. Okay. Εσύ είσαι και βαμμένη. Ας σου πω τι επέρασα μέχρι να με δω. Θες να σου πω εγώ τι έχω περάσει για να με δω η ώρα 9 και 12. Ναι, πες μου εσύ τι έχεις περάσει, μετά να σου πω εγώ. Εν τω μεταξύ, εγώ θα βάφομαι κιόλας. Ναι, βάφτε, γιατί αυτό είναι το Πασαμά vlog. Ναι, Πασαμά, ναι, έκανα το Πασαμά. Ναι. Φέρτο, κόρη, φέρτο να είσαι πιο πολλά μες στην οθόνη. Να είμαι πιο πολλά μες στην οθόνη. Να μπω μες στην οθόνη. Σου πάρθα παρά η καρέκλα σου που έχει κάνει τόση εντύπωση στο λαό. Μπράβο. Τώρα φαίνομαι καλά. Μα τι όμορφη κουμέρα που έχω εγώ. Πτου. Πε μου, είτε πέρασα σήμερα μέχρι να σε δω. Τι έπερασα, ξύπνησα η ώρα 7 το πρωί. Έκανα αρακά αναλαπολίτα, έκανα ψωμί. Έκανα αρακά με αγκινάρες και λεμόνι και ντομάτα φρέσκα. Α, και γιατί λέγεται αναλαπολίτα? Έτσι λέγεται. Επειδή είναι πολύτικο φαγητό, επειδή έχει αγκινάρα. Α, και πες μου και το άλλο που έφτιαξες που δεν το έπιασε το φαγητό. Έκανα ψωμί, έκανα αγιωτές. Ψωμί, κόρη ζυμώνεις ψωμί. Ναι, ζυμώνω ψωμί. Για να μην πηγαίνω στο φούρνο. Έτσι κι αλλιώς μια φορά τη μέρα μπορούμε να βγούμε. Θα βγούμε για το σκύλο, δεν μπορούμε να βγούμε και για ψωμί. Οπότε φτιάχνουμε ψωμί. Πώς έκανες το ψωμί? Το κάνω, το ζυμώνω. Το ζυμώνω, το αφήνω να φουσκώσει. Με μαγιά, ξηρή μαγιά, δεν βρίσκουμε έναν οποίο είναι, τον έχουν πάρει όλοι. Οπότε παίρνω ξηρή μαγιά, δύο φακελάκια, τα βάζω μέσα, το ζυμώνω το πρωί. Να μπεις μες στο site, μες στο YouTube του Diaz Recipes. Είναι ένας φίλος εδώ στο κανάλι και είχε βίντεο από τη είδον Diaz Recipes για το πώς να φτιάχνεις προζύμι στο σπίτι. Α, προζύμι, ναι, προζύμι δεν έχω. Τι γίνω με το προζύμι, κόρη? Τι λέω εγώ που δεν έχω φτιάξει ποτέ μου ψωμί, σου δίνω και συμβουλές ότι πιο υγιεινό με το προζύμι. Ναι, το ξέρω. Τέλος πάντων, το φτιάχνω με αλεύρι 00, που είναι το καλύτερο αλεύρι για να φτιάξεις ψωμί. Λοιπόν, τι άλλο έκανα? Είναι σκληρός. Έκανα πρωινό σε όλη την οικογένεια. Ξύπνησα όλη την οικογένεια. Τι πρωινό? Ναι, τους έκανα χούμους με ψωμί ζεστό. Καφέδες. Δηλαδή εκούρνησες το ψωμί και τους το τάσεις για πρωινό? Όχι, το εχθεσινό ψωμί είναι φαν. Πάλι όμως, δεν ψωμί μου έκανε η μάμα τους. Ναι, ναι, ναι. Και τον τριών τρόπο. Εξύπνησα την Λάζαρο που έχει μάθημα, αν είχε μάθημα η ώρα 8, την Μαρία που είχε μάθημα η ώρα 8.30 και ήρθα εδώ. Α, άπλωσα για τα ρούχα. Αυτά, έβαλα και δύο πλυντήρια. Και επειδή το μόνο που κάνει ο άντρας μου είναι να μου κάνει καφέ, αλλά ούτε αυτό να έκαμε σήμερα, η ώρα 9 και 5 που με πήρες κλείσει, έπρεπε να κάνω και καφέ. Ω, νοκόμαι για τον κουμπάρο μου. Ή μου κατηγοράτε τον κουμπάρο μου. Δεν τον κατηγορώ. Είχε meeting η ώρα 8 και πόσο, 45, οπότε δεν... Από την ημέρα που τον είδα τον κουμπάρο μου στο YouTube να κάνει παρουσίαση σε συνέδριο διεθνές, για τα πράγματα που κάνει που εγώ δεν τα καταλάβω, respect. Ο άντρας της Αριστονίκης, ο κουμπάρος, ο Μιχάλης, είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος έχει 1000 πρόσωπα. Ναι! 1000 πρόσωπα με καλή έννοια, ενώ είμαι κακή έννοια. Αν το δεις στο σπίτι, ρε παιδί μου, είναι πολλά χαλαρός, μπορεί να τον πίτσουλει. Σίγουρα είναι ροκ. Σίγουρα είναι ροκ. Τελευταίως έχει πιάσει και έναν ethnic rock style, ναι. Καλά, όλα τα style τα πιάνει αυτός που και εγώ, κολλάει γενικώς. Ναι. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Μου αρέσει πάρα πολύ που ενθουσιάζεται σαν μικρό μωρό για τα πάντα. Ειδικά για σπιτικά φαγητά, για καλά φαγητά, για καλά κρασιά. Κρίμα που δεν με πέτυχε ένα αλκοολική, ρε κουμπάρι.
Κρίμα ο κουμπάρος που δεν με έχει πετύχει αλκοολική, θα είχαμε πει τα αντερά μας. Ο οποίος όμως, όταν τον είδα στο YouTube που παρουσίαζε, σε συνέδριο που παρουσίαζε, ναι. Μελέτη που ήταν δίδα. Ένα πρόγραμμα που φτιάξανε στην εταιρεία του και έπρεπε να το παρουσιάσει. Ναι, πολύ ωραίος, με το κουστούμι του. Ο κουμπάρος είναι πολύ ψηλός. Άστα να πάνε. Γιατί, κόρη. Έτσι τα παιδιά σου ψηλά. Εγώ διάλεξα κοντόν άντρα, τώρα να μην ψηλά σε οικογένεια. Λες, θα σου πω και εγώ τη μέρα μου. Άντε, πες και εσύ τη δικιά σου. Εγώ ξύπνησα διάφορες φορές. Ξύπνησα στις 5, στις 6 παρά, γιατί έχω τα εγκαύματα στο πόδι. Είναι και αυτό. Α! Τα οποία σου στείλω. Που είσαι καλύτερα, φαντάζομαι. Ναι, μου έστειλες. Φωτογραφία να δεις μεταξύ μας μόνο. Για! Στο Messenger. Okay. Έχεις το Messenger σου, μπορείς να δεις. Ναι, τώρα να το ανοίξω. Κόρη, σαν κάνουμε σκάπη, είναι έτσι το κινητό σου. Θα το κάνω στον υπολογιστή, αφού γίνεται να ανοίξεις το Messenger. Τέλος πάντων. Τώρα σου στέλνω πώς ήταν το πρωί όταν έβγαλα τα ψεσινά πριν την αλλαγή. Οκ. Okay. Τώρα ήρθε ένα μισό λεπτάκι. Συγγνώμη που βάζω τσι χαμένα πράγματα να βλέπεις. Είναι το νέο μου χόμπι, να στέλνω σε χαμένες φωτογραφίες στους φίλους μου. Δεν κατεβαίνει. Είναι και αργό. Είναι και όλοι έχουμε από έναν υπολογιστή σε αυτόν τον τομέα. Όλοι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και αργεί, πολύ αργεί. Τώρα κατέβηκε. Με ακούς? Παναγία μου. Καταφέραμε και ρίξαμε το Skype 27 φορές και επιστρέφουμε στο έκτακτο Μπασιαμά Vlog. Πες μου την εμπειρία σου που είδες τη φωτογραφία με την πληγή μου. Λοιπόν, τώρα είμαστε στη φάση που έχουν σπάσει φουσκάλες. Έχει απομακρυνθεί το νεκρό το δέρμα και πρέπει να προστατεύουμε το πόδι από τη μόλυνση. Εκείνες οι ανοιχτές πληγές που βλέπεις είναι περίπου... Χρησιμοποιώ 4 patches, 4 γάζες με παραφίνι που είναι 10x10 για να τις καλύψω. Το καλό, τα καλά είναι ότι μπορώ να κάνω μπάνιο και μου είπε ο δερματολόγος ότι επιτρέπεται και με ενθαρρύνει κιόλας να κάνω μπάνιο τουλάχιστον μια φορά την ημέρα για να φεύγουν τα μικρόβια. Κάνω μπάνιο, προσέχω πάρα πολύ να μην... Επειδή εγώ χρησιμοποιώ ένα πολύ σκληρό σφουγγάρι, σκέφτηκες να το τρίψω και το πράγμα. Άου! Άου! Σήμερα μόνο πολλά, χτες επονούσα πολλά. Και κάνω μπάνιο, κάνω το πάτρα με την πετσέτα, εννοείται ότι μόλις χρησιμοποιήσω την πετσέτα το μπάνιο βάζω για πλύσιμο και για απολύμαση. Μετά πάω και βάζω πάνω έναν αντισηπτικό υγρό, περιμένω να στεγνώσει. Μετά βάζω μια κρέμα την Biafin, η οποία είναι για το εγκάβματα πρώτου βαθμού, γιατί ανάμεσα στα εγκάβματα του δεύτερου βαθμού έχει μερικά πρώτου βαθμού, σαν το πρόσεξες. Μετά βάζω αυτές τις γάζες με παραφίνι, τις οποίες πρέπει να τις βγάλεις με προσοχή, τα χέρια σου να τα απολυμάνεις. Έμεινε τούτη. Να απολυμάνεις τα χέρια σου, να τα βάλεις πάνω. Και μετά βάζω γάζα, μία γάζα. Επειδή είμαι έτσι παχουλή και μου το γόνατο μέχρι πάνω, έτσι μένουν οι γάζες. Όταν έστειλα τον κουμπάρο σου εχθές, το δικό μου τον άντρα, ο οποίος αγόρασε δεν ξέρω εγώ πόσες γάζες, έτσι ο καημένος επέλαβα τον εχθές. Κάθε λίγο τηλέφωνο, φέρ μου κι άλλες γάζες, φέρ μου κι άλλες γάζες. Βάζω μια στρώση γάζα μεγάλη, βάζω ταινία κολλητική γύρω-γύρω, μετά άλλη γάζα ταινία κολλητική γύρω-γύρω για να μείνει πάνω. Γιατί εχθές την πρώτη φορά που τα έβαλα, λίγο να γίνω μου πέφτα. Αυτού που την άρχη. Και μετά έκανα μια δική μου πατέντα. Έκοψα έναν κολάν και... εννοείται ότι έκοψα τα μισά μου κολάν τους τις ημέρες. Γιατί είπε ο Θεοδόσης να φορώ καυτά. Ο Θεοδόσης ο αδερφός μου. Είπε να φορώ καυτά παντελονάκια του. Και μου είπε καυτό παντελονάκια. Και να φορέσω και μου είχα καυτό σώμα. Ρε να φορώ τώρα και έχω καυτά παντελονάκια.
όταν πήρα τα κολάντα χειμωνιάτικα και τα κόβω με το ψαλίδι με τον καυτά. Πάρα πολύ ωραίο. Καλά, να βάλεις ένα κοντό, καυτό μπαντελονάκι. Λαλό του, της αδερφής σου που μιλάς, και μιλάς καμιά σε άλλης, γιατί η αδερφή σου, λέω του γέμου, τον καιρό που είχε το σώμα για να βάλει καυτό μπαντελονάκι, δεν είχε το μυαλό. Όταν απέκτησε το μυαλό για να βάλει καυτό μπαντελονάκι, δεν είχε το σώμα, γιατί ο Θεός είχε κιούμπορ, ή φύση, τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά βάζω ένα σαν το μανίκι που βασικά έχω κόψει το πόδι μου έναν κολά. Μετά βάζω που πάνω έναν άλλον κολάνο στο γόνατο. Τι είναι τα είχα κόψει που πριν μου πήγαινε το καλοκαίρι με περπάτημα. Που τώρα τα κολάνω με 5 ευρώ, με φανταστείς. Ναι. Και για να γίνει όλη αυτή η δικασία της περίπου μισή ώρα. Μάλιστα. Τον καφέ μου πλέον τον κάνω σε κλειστό δοχείο. Γιατί εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, έγινε το συμβά. Ήταν ο καφές ο καυτός σε ανοιχτό δοχείο και κατά λάθος έκαμπα έτσι και είπα στο πόδι μου. Άου. Και σκέφτου, κόρη. Σκέφτου ότι φορούσα και χοντρά ρούχα. Σκέφτου. Ή σκέφτηκες το άλλο το φαινόμενο να μου καμιά παστή. Ήταν να καεί και το... Θα καεί του μπορώ το δέρμα. Ήταν να καεί και το... Μπορώ επιδερμίδα. Ήταν να καεί και το δέρμα και εμείς και στη τσούλα. Είδες ότι συμφέρει να σε πασά. Σκέφτηκες το ζω. Σκέφτηκες να μου καμιά παστή και να... και να έπεφτε τόσο χοντρό γάλαμπα στο πόδι μου. Σε αδύνατη. Και τίποτε, κόρη, στείλε μου ένας κύριος της φωτογραφίας της κόρης του 14 χρόνου που κάηκε και τρίτο βαθμό είναι καμμάτα πολλά σιμό πράγμα. Δεν το έχω γόνει τίποτε. Θα σου πω, γιατί έλα δεις. Όχι! Όχι! Έλα, λέμε, θέλω εδώ. Τέλος πάντων, και ήρθα εδώ και είπα θα με αυτό, καθώς μιλούμε, για να τα πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, φιλενάδα, πώς σου φαίνεστε η καραντίνα? Κοίταξε να δεις, με τα χθεσινά μέτρα δεν σύμφωνο. Νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει, για να μην πω το άλλο, γιατί δεν είναι πολιτικό σωστό. Τα χθεσινά μέτρα. Τα μέτρα αυτά που λέει ότι θα έρχεται η αστυνομία, θα σου τυπάει την πόρτα, άμα θέλεις θα το ανοίγεις, άμα δεν θέλεις δεν θα το ανοίγεις, αυτός θα παίρνει ένταλμα τέτοιο για να μπει μέσα, για να ελέγξει αν έχει άλλα άτομα εκτός από αυτά που διαμένουν σε αυτήν. Συγγνώμη, έλα σου πω, πες του κόσμου ο οποίος δεν είναι από την Κύπρο, πες του κόσμου για το κορονοτραπέζι. Ναι, το κορονοϊλήθιος, δεν το κάναμε όλοι όμως, το κάναν κάποιοι κορονοϊλήθιος, ένας COVID-ιότ, την 25η Μαρτίου έκαμε κορονοτραπέζι. Έκαμε τραπέζι και κάλεσε πόσους, 15. Δεν ξέρω πόσους κάλεσε, μα τους κόλλησε τους ούλους. Λέει Κυριακή, επιδόρπιος ο κορονοϊός. Γιατί το τραπέζι, είπε και το άλλο η Κυριακή, γιατί έχουμε μια οικογενειακή, ένα οικογενειακό chat στο WhatsApp και λέει, όπως πας σε παιδικό μπάρτι και σου δίνουν δωράκι, το δωράκι που τους έδωσε σε αυτό το τραπέζι είναι ο κορονοϊός. Γι' αυτό που πήραν αυτά τα μέτρα, γιατί περιβαλλόμαστε από κορονοηλήθιους. Ναι, αλλά αυτά ισχύουν για όλους. Και δεν ισχύουν μόνο για αυτούς που κάνουν. Γιατί εγώ μέσα είμαι από τις 3 του Μάρτη. Μια φορά την εβδομάδα βγαίνω έξω. Μέχρι και ψωμί φτιάχνω κάθε μέρα για να μην βγαίνω. Μπορεί που δεν σε ενοχλούν τα μέτρα που βγαίνεις έξω. Με ενοχλεί το ότι καταπατάτε το συνταγματικό μου δικαίωμα να είμαι ελεύθερη σε αυτήν τη χώρα. Όχι. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Πόσες ελευθερίες θα καταπατήσουμε για αυτόν τον κορονοϊό επιτέλους? Με ρώτησε στο πάνω. Ποιον τρόπο θα σώσουμε? Κοίταξε να δεις. Τα μέτρα είναι σωστά μέχρι ένα σημείο. Το να έρχεται αστυνομία και να μπαίνει σε ελέγχη, αυτό είναι το πράγμα μόνο στην κατοχή γινόταν. Ναι, όταν είχαμε κατοχή. Του τον είπα ότι θα το κάνουν σε ανθρώπου οι οποίοι. Του τον είπα θα το κάνουν σε ανθρώπου οι οποίοι είναι διαγνωσμένοι ότι έχουν τον κορονοϊό. Όχι, θα το κάνω στους ανθρώπους. Δεν το διευκρινίζει αυτό. Επίσης, είπαν ότι αυτοί που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό θα φοράνε μπρασελέ όπως φορούν οι φυλακισμένοι. Και αυτόν επίσης. Θα έχουν και μικρό τσιπάνο. Φαντάστηκες τώρα να έχεις κορονοϊό και να μην σε αφήνουν να κυκλοφορήσεις, να κολλήσεις κι άλλους. Κοιτάξτε να δεις. Η αδυναμία του κράτους αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορεί να περιθάψει όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να κάνουν. Και επίσης η αδυναμία του πολίτη είναι το ότι δεν έχει αντίληψη να καταλάβει ότι πρέπει να προστατευτεί. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Το τι μέτρα παίρνουμε όμως για αυτά, στην ουσία καταχωρούμε τα αυθαίρετα δικαιώματα που έχουμε εγκατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια
της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ναι, τα αυτονόητα ακριβώς, για αυτόν την κατάσταση. Εγώ εκεί διαφωνώ. Ωραία, σου διαφωνώ. Εσύ ζεις στο χωριό και εγώ ζω στο χωριό, εντάξει. Στο χωριό είναι πλήρης ησυχία. Ξέρεις ότι στη Λευκωσία έβλεπα συνεχώς αναρτήσεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα ότι έβγαιναν οι νεαροί, οι έφηβοι, η ώρα 12 ως η ώρα 2 το πρωί και άναβα φωτιές, λαμπρατζές. Ναι, αυτόν το, γι' αυτό βγήκαν τα μέτρα που βγήκαν την άλλη φορά. Τα χτεσινά μέτρα βγήκαν για το κορονοτραπέζι, από ό,τι κατάλαβα. Μόνο ένας Κύπρος μπορούσε να κάνει κορονοπάρτι. Καταλαβες. Εντάξει, εδώ στο χωριό που είμαι εγώ δεν κινείται μίγα, δεν υπάρχει τίποτα, κανένας. Είναι όλα άδεια. Κάνει κατσίκες δεν περνάνε από δίπλα να ακούσουν το χωριό. Μόνο κάτι γάτες και μας πάνε τα νεύρα, γιατί είναι ελεύθερες. Τα νεύρα είναι ελεύθερες. Θα περάσει η κόρη του το πράγμα. Πάντως τα καλά νέα, και έχω διαβάσει άρθρα ότι λέει στην Κίνα, και ειδικά στην επαρχία Γουχάν, επαρχία που είναι η πόλη Γουχάν, έχει αρχίσει να γίνεται ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων. Το οποίο είναι πολύ καλό. Και είναι μήνα μέσα για 2 μήνες και καταφέραν και το περιορίσαν και λέει τώρα το πρόβλημα, έβλεπα έναν Κινέζο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του κέντρου διαχείρισης λιμωδών νοσημάτων στην Κίνα και λέει τώρα το πρόβλημα στην Κίνα είναι οι ξένοι που έρχονται και επαναφέρουν τον κορονοϊό. Μάλιστα. Και επίσης κάτι άλλο μου λέγε χθες μια φίλη μου στο Λονδίνο, η οποία έχει τον κορονοϊό, στην ηλικία μας, στην ηλικία μου, στη δική σου. Μπορεί και στη δική σου, τόσο πάνω, πάνω κάτω στην ηλικία μου και η κοπέλα είναι σπίτι, επειδή της είπα δεν ανήκει σε ευπαθή ομάδα πληθυσμού, πρέπει να το περάσεις μόνο στο σπίτι. Ναι. Είναι η 13η μέρα που με ψηλούς πυρετούς κλπ. Και με δυσκολίες στην αναπνοή και αυτά. Αλλά επειδή δεν ανήκει σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, είναι στο σπίτι μόνη της προσπαθεί. Και μια πολύ μορφωμένη κοπέλα, η οποία διαβάζει συνέχεια, σου διαβάζω ότι μου στείλανε χτες. Γιατί τούτα είναι τα σημαντικά να συνειδητοποιήσουμε. Άκου να δεις, θα σου διαβάσω. Σου διαβάσω, το έχω εδώ. Έγραψε μου ότι... Σου γράφω γιατί έχω καινούργιες πληροφορίες. Δύσκολα με σοκάρει κάτι, αλλά αυτό με σόκαρε. Λοιπόν, το SARS και το MERS που εμφανίστηκαν πριν χρόνια ήταν και τα δύο κορονοϊοί. Είχαν το χαρακτηριστικό ADE, Antibody Dependent Enhancement. Το ίδιο χαρακτηριστικό έχουν και άλλοι διάσημοι ιοί, όπως ο έμπολα και ο Dengue Fever. Πυρετός του Τάνκε. Αυτό σημαίνει το εξής. Όταν κάποιος κολλάει τέτοιο ιό, αυτόματα δημιουργεί αντισώματα. Όταν ή αν ξανακολλήσει κάποια μετάλλαξη του ιού, όχι τον ίδιο ιό, κάποια μετάλλαξη, η μετάλλαξη λόγω του ADE, Antibody Dependent Enhancement, έχει την ιδιότητα να μπλοφάρει και να κοροϊδεύει τα αντισώματα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή τα χρησιμοποιεί τα αντισώματα ώστε να πολλαπλασιαστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την πρώτη φορά. Εξού και δεν μπορεί να υπάρξει εμβόλιο προς το παρόν, διότι τα αντισώματα κάνουν το πρόβλημα χειρότερο. Το ζήτημα περιπλέκεται, διότι μερικοί άνθρωποι κολλάνε και δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι και το μεταδίδουν σε πιο ευπαθή άτομα χωρίς να το ξέρουν και επίσης αναπτύσσουν αντισώματα χωρίς να το ξέρουν. Δηλαδή, άμα έχω ήδη αντισώματα, όταν θα κολλήσω, είναι να κολλήσω πιο βαριά. Άρα, όταν ή αν κολλήσουν κάποια άλλη μετάλλαξη, υπάρχει η πιθανότητα να είναι βαριά. Γι' αυτό σε κάποιες περιοχές είναι βαριές οι μετάλλαξεις και σε κάποιες όχι. Αυτό που με σοκάρει είναι όχι μόνο η πονηρία αυτού του ιού. Τούτη η κοπέλα που σου λέω, η κοπέλα που την ξέρω πολύ καιρό, μου γράφει, σχολιάζει το κανάλι. Και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει και αντίληψη, και μόρφωση κλπ. Αυτό που με σοκάρει είναι όχι μόνο η πονηρία αυτού του ιού, αλλά και η έκταση της ανθρώπινης πονηρίας, που θα οδηγήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες αδικοχαμένες ζωές. Όλα αυτά που σου γράφω είναι περιστατωμένα στην επιστημονική κοινότητα. Υπάρχουν αμέτρητα scientific journals που τα περιγράφουν έτσι ακριβώς. Το αποκλείω οι διάφορες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να μην τα γνωρίζουν. Μου πήρε μισή μέρα να τα βρω, άρα δεν είναι και δυσέβρετα. Παρ' όλα αυτά, μερικά κράτη, κοπέλα τότε στην Αγγλία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Σουηδία, παραμυθιάζουν τους λαούς τους ότι καλύτερα να κολλήσετε για να αναπτύξετε ανοσία αγέλης.
τη στιγμή που συμβαίνει το αντίθετο. Όσο περισσότερο κολλάνε και όσο πιο ανεξέλεκτο αφήνεται, τόσο περισσότερες χιλιάδες αναπηρίες και θάνατοι θα προκύψουν. Διότι ακόμα και αν επιβιώσεις, μπορεί να καταλήξεις με χρόνια προβλήματα καρδιάς και πνευμών. Διότι όπως είπα, άπαξ και κολλήσεις μία, και αφού έχει αφηνιάσει παγκοσμίως, όταν κολλήσεις και δεύτερη, θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ήθελα να σα τα πω γιατί ξέρω ότι σα αρέσει η γνώση. Αν θες links, ευχαριστώ να σου στείλω. Μου τα στείλε μετά τα links. Αν αποφασίσεις να αναφέρεις κάτι από αυτά σε blog, σε παρακαλώ να παραμείνω ανώνυμη και παραμένει, δεν έχω πει το όνομά της. Το συμπέρασμα είναι ότι όλοι πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να μείνουν μέσα όσο περισσότερο γίνεται. Αν πρέπει να βγείτε για ψώνια, φαΐ κλπ, σας παρακαλώ, τυλίξτε τουλάχιστον ένα μαντίλι ή φουλάρι γύρω από μύτη και στόμα, διότι μεταδίδεται και με την αναπνοή σε κλειστούς χώρους. Και μάλιστα έβλεπα προχθές έναν επιδημιολόγο Κινέζο, έναν άλλο μπουτζινό που έβλεπα, ο οποίος έλεγε ότι είναι λάθος να μην φοράμε μάσκα. Ότι μόνο οι ασθενείς πρέπει να φορούν μάσκα. Κανονικά πρέπει να φοράμε όλοι μάσκα όταν βγαίνουμε εκτός σπιτιού και πάμε σε χώρους που έχει άλλους ανθρώπους. Γιατί μπορεί μέσα στις αναπνοές να κολλήσεις. Καταλάβες τι γίνεται? Κατάλαβα το. Φυσικά και κατάλαβα. Επίσης, χτες στο κανάλι έκανα live streaming το πρωί. Ένα βίντεο για τον έρωτα στα χρόνια του κορονοϊού. Και μια φίλη έγραψε στα σχόλια, τι έχεις να πεις για αυτούς που μας κάνουν bullying όταν τους λέμε σοβαρές απόψεις για τον κορονοϊό και λένε ότι είναι θεωρίες συνωμοσίες. Και λέω ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω να έχει κάποιον που λέει σοβαρές απόψεις για τον κορονοϊό και να του κάνουν bullying. Και στείλε μου ένα βίντεο. Το βίντεο, σε αυτό το βίντεο μιλούσε ένας Γερμανός ιολόγος και λοιμοξιολόγος. Ξέρω αν το είδες. Εν ένα βίντεο που κάθεται μόνος του σε έναν τραπέζι, είναι ένας έτσι λίγο μαυριδερός, δεν ξέρω τι προέλευση είναι. Έχει πάντως αρία φιλία, ναι, ο οποίος μιλά στα γερμανικά, ενώ είναι ξαφνικό το παιδί μου. Και στέλνει τρία ερωτήματα στο γερμανό καγκελάριο. Είδες το? Είδες το, Ζινό? Όχι. Έψαχνα το link για να σου το βρω, γιατί η κοπέλα που το ανέρτησε στο κανάλι μετά έσβησε το. Γιατί σχολιάσαμε και εγώ και ο Ελτιπουτάτσιο και έσβησε το μετά. Μπορεί να μην της αρέσαν τα σχόλια, μπορεί να... ή μπορεί να κατάλαβε από αυτά που της σχολιάσαμε ότι ήταν ατέριαστο να το βάλει. Και λέει τούτος ο Γερμανός, ο ιολόγος, ο οποίος λέει έχει δουλέψει χρόνια σαν λοιμοξιολόγος κλπ. Λέει, δεν είμαστε σίγουροι, λέει, ότι είναι πιο θανατηφόρος ο ιός, ο κορονοϊός, γιατί δεν υπάρχει μελέτη που να το αποδεικνύει. Μια μελέτη για να το αποδείξει πρέπει να κολλήσεις 10.000 ανθρώπους με κορονοϊό και 10.000 ανθρώπους με μια άλλη γρήπη και να δεις πόσοι περισσότεροι θα πεθάνουν. Το πρώτο που είπε. Το δεύτερο που είπε, θεωρώ, λέει, ότι δεν πρέπει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό και δεν έχουν συμπτώματα να τους θεωρούμε κρούσματα. Με βάση αυτά που διάβασα όμως από χτες, πρέπει να τους θεωρούμε γιατί θα αρρωστήσουν πιο σοβαρά την επόμενη φορά. Λοιπόν, και είπε ότι είναι λάθος όταν αναφέρονται οι θάνατοι από κορονοϊό να βάζουν μέσα ανθρώπους που μεγάλη σε ηλικία είχαν κάποια προβλήματα χρόνια, γιατί εκείνοι θα πέθαιναν ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Και ότι κάνει λάθος η Γερμανία που κάνει αυστηρά μέτρα, γιατί θα καταστραφεί η οικονομία, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ πιο σοβαρό από τον κορονοϊό. Διαφωνώ με αυτήν. Ναι, και έστελνε στον καγκελάριο. Σκέφτηκε στη ζημιά που θα κάνει οικονομία κλπ. Έτσι, όταν το διάβασα εγώ, όταν το είδα το με προσοχή, και στείλαν και το λεκτικό στα αγγλικά μεταφρασμένο, είναι και υπότιτλους, διάβασα με προσοχή, και λέω, συγγνώμη, τούτα που λέει, πάρα πολύ απλά. Λέει ότι οι άνθρωποι που είναι μεγάλη ηλικία, αν και έχουν παθήσει, μπορεί να είναι 20 χρόνια, να έχει ένα αυτοάνωσο νόσημα, όπως το παιδί μου πέθανε στην Αγγλία, που είχε ψωρίαση, και ήταν και αθλητής, 14 χρόνων πόσο ήταν, και πέθανε. Του λέω, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αξία για μας. Η δική τους ζωή είναι πιο κάτω από την οικονομία. Δηλαδή, είναι πιο σημαντικό να έχουμε χρήματα, να μην χαλάσει η οικονομία, και να χάσουμε κάποια εκατομμύρια ζωές. Κατά τη γνώμη μου. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Ναι, κατάλαβα τι θες να μου πεις. Κατάλαβα. Σε να θυμάσαι, εγώ είμαι από τους πρώτους που έλεγα να μην πανικοβαλούμαστε για τον κορονοϊό. Πρωτού βγουν τα πρώτα δεδομένα των μελετών που ερευνούν τον κορονοϊό στα εργαστήρια και δείχνουν ότι όντως πρόκειται για έναν ιό πολλά επικίνδυνο τζίπουλο και χρειάζεται να προστατευτούμε. Βασικά προστατεύουμε την ανθρωπότητα, προστατεύουμε την ύπαρξη μας ως ανθρώπων αυτή τη στιγμή.
Ναι, το είδος μου. Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Με τους τρόπους διαφωνώ. Με τους τρόπους διαφωνώ. Κοίταξε, εσύ προσωπικά θα έκανες κάτι επικίνδυνο? Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να βάλω, να πάρω όρκο για κανέναν, ούτε για κάνει για τον εαυτό εσύ μου. Προσωπικά, λέω, εσύ προσωπικά μένω... θα έκανες τραπέζι. Εμείς όχι φυσικά. Εμείς καιρό να βρεθούμε. Εντάξει. Όχι φυσικά, δεν θα έκανα έτσι πράγμα. Εμείς έχει τόσο καιρό να βρεθούμε και θα μπορούσε τις 25 του Μάρτη να κάνουμε ένα τραπέζι οικογενειακό που κάνουμε συνήθως άμα είναι γιορτές. Και όμως είναι κάμαμε. Είναι κάμαμε γιατί δεν αγαπούμε ένας τον άλλον ή είναι κάμαμε επειδή είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έκανα κάτι τέτοιο συγκεκριμένα. Α, ούτε, και θα, ούτε και βγαίνω έξω πέραν από τα πραγματικά τις βασικές ανάγκες. Αλλά διαφορετικό του τον που λέγεται και διαφορετικό το ποιοι πραγματικά έχουν αντίληψη του τι πραγματικά γίνεται. Ίσως ο κόσμος θέλει κάποιο διαφορετικό τρόπο να του πεις κάποια πράγματα, να του δώσεις να καταλάβει κάποια πράγματα. Ο κόσμος που είναι κορονοηλίθιος πρέπει να του το απαγορεύσεις για να κόψει ο νους του. Αλλά τούτο... ναι, αλλά παίρνει μας όλους, Δεν το έχω σκεφτεί, δεν έχω ασχοληθεί γιατί εγώ και λόγω του τραυματισμού και λόγω του ότι έχει έρθει ο Λάζαρος στην Αγγλία, δεν βγαίνω από το σπίτι. Πέρασαν η καραντίνα του Λάζαρου, περάσανε 14 μέρες, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε καραντίνα γιατί θεωρούμε ότι θέλουμε να γίνουμε κομμάτι στην αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Και εφόσον ισχύουν και τα πράγματα όπως διάβασα προηγουμένως ότι είναι... δεν είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι αν κολλήσεις και έχεις αντισώματα δεν θα ξανακολλήσεις. Αυτό είναι καιρό που το λένε, αλλά απλώς μας το εξήγησε η κοπελά. Πως δηλαδή αν κολλήσεις μια άλλη μετάλλαξη, γιατί συνεχώς μεταλλάσσονται, θα αρρωστήσεις πολύ πιο βαριά. Γι' αυτό ίσως κάποιοι αρρωστούν πολύ πιο βαριά τώρα παρά πριν. Στην Αμερική, για παράδειγμα, στη Νέα Νιόρκη, δεν μου γίνεται. Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει. Στη Νέα Νιόρκη γίνεται ο χαμός. Πέταξαν ξενοδοχεία. Έχουν επιτάξει ξενοδοχεία. Αγωδρόμια, και στην Νέα Υόρκη, είσαι πάρα πολλούς νεκρούς. Λοιπόν, τώρα έχω βαφτεί, έχω στρουλιαστεί, βάλω και το σπρέι. Είπε ο Λούις ότι καλά, πόσο σου βάνε, βάλεις πάνω στη φάτσα σου και βάλεις σπρέι. Όχι μάνα μου, λίγο που βάλω, απλώς βάλω σπρέι για να μείνει. Και το κάνω με το πιστολάκι, για να στεγνώσει. Ω, είπε μου, είναι κάμα φυσικό βάψιμο? Πολλά φυσικό βάψιμο. Είναι φυσικό? Είναι φυσικό. Πε μου, Τζούνο μου, λες κάθε φορά. Τι σου λέω? Ότι δεν καταλαβαίνω γιατί τρώτε τόση ώρα για να κάνετε ένα φυσικό βάψιμο. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει αυτό το πασαμά. Πασαμά έκτακτο vlog. Για να γυρίσουμε και τα κανονικά. Θες να πεις κάτι άλλο πασαμοειδός, γιατί μετά να μιλούμε σοβαρά, να γίνουμε σοβαρές κοπέλες μετά, να γίνουμε επιστήμονες μετά. Υπομονή να πω για όλους μας και καλά μυαλά για όσους δεν έχουν. Φιλάκια! Γεια! Yeah. Bye!